Μέσα στη μαυρίλα που κατακλείζει τη ζωή μας υπάρχουν και εκείνοι σπόροι οι οποίοι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται σαν απλοί αριθμοί. Με αυτό το μήνυμα και με μια συμβολική και πρωτότυπη παράσταση διαμαρτυρίας, οι τρίτεκνοι μαζί με τα παιδιά τους συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης το πρωί του Σαββάτου, διαμαρτυρόμενοι για τα νέα μέτρα που τιμωρούν την οικογένεια. Μια διαφορετική συγκέντρωση σήμερα. Ευτυχώς ο καιρός είναι σύμμαχος. Κάποιοι άλλοι δεν είναι σύμμαχοι με τους τρίτεκνους και γενικά με τα παιδιά αυτής της χώρας. Ήρθαμε να κάνουμε μια διαφορετική διαμαρτυρία, μοιράζοντας γλυκά, μαύρη σοκολάτα, συμβολικά. Γιατί μαύρα δεν είναι όλα. Οι σπόροι του ροδιού, το οποίο γεμίζουν τη σοκολάτα, τα περιλούι δηλαδή, έχουν να κάνουν με τη συμβολικότητα της όλης υπόθεσης. Τον σπόρο τον οποίο εμείς σαν γονείς μεταφέρουμε μέσω από τα παιδιά μας στις επόμενες γενιές. Το μέλλον αυτού του τόπου. Αυτό το μέλλον δεν είναι για τιμωρία, δεν είναι για φορολογία, δεν είναι αριθμοί. Είναι παιδιά, είναι ζωή, είναι χαρά. Και αυτό ήρθαμε σήμερα να διατρανώσουμε εδώ, να φωνάξουμε πολύ ειρηνικά, χωρίς να κάνουμε καμία πορεία. Μόνο θα δώσουμε ένα μικρό φυλάδιο, το οποίο θα είναι οι θέσεις, οι πάγιες θέσεις του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας μας για την εξομοίωσή μας με τους πολυτέκνους. Πόσο δύσκολο είναι για τους γονείς, τους τρίτεκνους και πόσο μάλλον τι σημαίνει η ψήφιση αυτών των νέων μέτρων για αυτούς? Δεν είναι απλά δύσκολο. Είναι ακατόρθωτο σήμερα μια οικογένεια πενταμελής να μπορέσει να ζήσει και να λειτουργήσει με τα υπάρχοντα μέτρα. Εάν γίνουν αυτές οι ψηφίσεις των προτάσεων που υπάρχουν, λυπάμαι πάρα πολύ, τότε θα πάμε να παραδώσουμε τα παιδιά ή στην κυβέρνηση ή στην εφορία ή όπου βρούμε ο καθένας. Δεν έχει να κάνει αυτό με την αύξηση του πληθυσμού που ζητάνε οι ίδιοι. Η μείωση του πληθυσμού έχει έρθει εδώ και μια δεκαετία. 1.056.000 κάτοικοι λιγότεροι σε αυτή τη χώρα, που σημαίνει 1.056.000 λιγότερες γενιές. Θα λέγαμε λοιπόν ότι συνεχίζουμε και με τις επόμενες κινητοποιήσεις. Το είχαμε πει και από τις προηγούμενες, ότι δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε. Δεν θα αφήσουμε ούτε μία στιγμή τη φωνή μας να χαμηλώσει. Όλοι οι υπουργοί μας είχαν υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα δούνε το ζήτημα των τριτέκνων. Δεν θα θεχθούν οι ευπαθείς ομάδες. Δυστυχώς, αυτούς που χτυπάνε περισσότερο είναι τα παιδιά μας, όχι εμάς. Αυτά τα παιδιά, το μέλλον, επιμένω, αυτής της χώρας. Εικόνες που πραγματικά συγκλονίζουν σε μια εποχή που το να έχει κάποιος παιδιά από ευχή Θεού μετατρέπεται σε τιμωρία, αφού η κατάργηση του αφορολογήτου επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς συρρυκνώθηκαν, με αποτέλεσμα και αυτή ακόμη επιβίωση για μια πολυμελή κυρίως οικογένεια να αποτελεί πλέον ζητούμενο.